Ως κουφάρι χαρακτήρισε τα μεταλλεία της Κύρκης της Αλεξανδρούπολης ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης εξήγησε πως θα μπορούσαν να ανακατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια των μεταλλείων, φέροντας ως παράδειγμα αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Η περιοχή είναι εξαιρετικά όμορφη, είναι μια περιοχή φυσικού κάλους, λίγα χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα πανέμορφο δάσος στα βόρεια και παραμένει αυτό το κουφάρι εκεί πέρα των πρώην μεταλλείων, το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και πρέπει να αποκατασταθεί και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα και μέσω προγραμμάτων ευρωπαϊκών να αποκατασταθεί και να δοθεί και να είναι και επισκέψιμο είτε από σχολεία, όπου να θυμίζει την πρώην δραστηριότητα εκεί πέρα του ανθρώπου, αλλά να μπορέσει να γίνει και ένα, ίσως και ένα μουσείο, όπου συναντάμε στο εξωτερικό πολλά τέτοια παραδείγματα, όπου εκεί πέρα να εξηγείται ποια ήταν η ιστορία του μεταλλείου. Επίσης αναφέρθηκε και στην μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια και ακόμη δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, λέγοντας τα εξής. Το βασικότερο βέβαια θέμα που συζητήσαμε εκεί πέρα τόσο με τον Σύλλογο όσο και με τον Πρόεδρο είναι το γνωστό θέμα, το πάντα επίκαιρο των μεταλλείων της Κύρκης. Αυτό το θέμα όλες οι δημοτικές παρατάξεις το έχουμε στο πρόγραμμά μας στην προεκλογική περίοδο και μετά το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει και μια επιστολή από το 2011 προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο από τον κύριο Αρίκα, τον Πανεπιστημιακό από το Πανεπιστημίο του Αμβούργου, ο οποίος επισημαίνει ότι μέσω του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης δόθηκαν κάποια χρήματα γύρω στους 800.000 ευρώ προς το ΙΓΜΕ, το γνωστό ίδρυμα, για να μπορέσει να γίνει μια μελέτη εκεί πέρα της αποκατάστασης του χώρου. Δυστυχώς, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, αν υπάρχει κάτι άλλο ευχαρίστως να το μάθουμε, αυτή η μελέτη δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε διάφορα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν χρόνια την περιοχή και εστίασε στην έλλειψη τηλεοπτικού σήματος. Όσο και αν φανεί περίεργο, αυτό που άκουσα και παλιότερα και στην Τραγιανούπολη και στη Μάκρη και στην Κύρκη, δεν υπάρχει τηλεοπτικό σήμα. Καλώς ή κακώς η τηλεόραση είναι για αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως τους ηλικιωμένους ένα μέσο και ενημέρωσης αλλά κυρίως ψυχαγωγίας, που πρέπει και αυτό να τακτοποιηθεί. Από ό,τι συζητήσαμε είναι ένα θέμα του υποσταθμού, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών.